Έξι χρόνια έχουν περάσει και ακόμα να δοθεί απάντηση από το Δήμο Αθηναίων στο αίτημα τη Ένωση Ζακινθίων για εξέβρεση χώρου που θα μετανομαστεί σε πλατεία Διονυσίου Σολομού και θα τοποθετηθεί ο Αδριάνδα στο εθνικό μα σπιτί. Οι προτάσει που έχουν γίνει προ το Δήμο Αθηναίων είναι πολλέ και περιλαμβάνουν περιοχέ όπω ο Εθνικό Κήπο, η Πλατεία Ομονία και τον Γκάζι. Ωστόσο, μέχρι την επιλογή, το θέμα έχει μείνει εκεί, χωρίς να υπάρχει διάθεση για συνέχεια παρά τις επίμονες ενοχλήσεις της Ένωσης Ζακυνθίων. Βλέπουμε ότι έχετε την πρωτοβουλία σαν Ένωση Ζακυνθίων να ε, συνδράμετε στην τοποθέτησή του, έχετε αναθέσει στον κόσμο του δικέφαλο τη φιλοτέχνηση ενό ενός αντιγράφου του ε, Αδριάντα του Διονυσίου Σολομού, δηλαδή η πρωτοβουλία είναι ιδιωτική. Τα κεφάλαια η υλοποίηση είναι ιδιωτικά και βλέπουμε θα μα εξηγήσετε βέβαια για ποιου λόγου, κατά τη γνώμη σα, ο Δήμο της Αθήνα να μην προχωράει μια τέτοια πρόταση. Ναι, πιστεύω ότι ο Δήμο τη Αθήνα ε, μετά από τι συζητήσει που έχουμε κάνει το σκέφτεται σοβαρά. Ε, θεωρώ ότι οποιοδήποτε θέμα μπαίνει πρέπει να οριμάσει σιγά σιγά. Και φαίνεται ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο ορίμασης αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Ε, γιατί αυτό πρέπει να στηθεί σε κάποια κεντρική πλατεία. Συνεπώς, που να φαίνεται. συνεπώς κύριε Κωνυντόπουλη, αφού... Εμείς αυτού... λέμε ότι είναι σύμβολο ο του Σολομό και το σύμβολο πρέπει να είναι όχι απλώς διακριτό, αλλά προσεγγίσιμο σε καθημερινή βάση και να έρχεται σε επαφή με το πνεύμα. Παρόλο λοιπόν που η πολιτεία θα κάνει το καθήκον τη με ξένα κόλυβε, να μου επιτρέψετε τον, <laughs> ε, τον όρο, βλέπουμε ότι η <laughs> κολυσιαργή και η Ποια είναι τα προσκόμματα που σα βρίσκει, ότι δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη πλατεία, ο κατάλληλο χώρο που θα τοποθετηθεί ο Αδριάντα του Δήμου Σολαιμού. Ναι, είναι αυτό ο βασικό λόγο που κάπου σκοντάφτει το θέμα και βέβαια το οικονομικό κομμάτι που μέχρι τώρα δεν έχει πιστεί ότι και εμεί θα μπορέσουμε έτσι πάρα πολύ δυναμικά να συμβάλλουμε σε, αυτό το, σε αυτή την προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι θα λυθεί το θέμα. Γι' αυτό ακριβώς και στις 28 του Μαρτίου την επόμενη Πέμπτη κάνουμε μια συγκεκριμένη εκδήλωση για το Διονύσιο Σολωμό με, ο, με ομιλητή το γνωστό μας το συμπατριώτημα τον, τον Νίκια τον Λούτζι και λέμε 155 χρόνια Διονύσιο Σολωμός κρινόμενος και τονιζόμενος. Και ε, εκεί θα πούνε πολλά θέματα. Δεν. Έχετε μέσα σας λέει στην πρόταση που κάνατε προς το Δήμο Αθηναίων για την τοποθέτηση του Ανδριάδα και φαντάζομαι ότι εξηγείτε και τους λόγους ότι θα γίνει μέρανο θα λέγαμε των ε, συντροπιτών του των ε, Ζακυνθινό λες και πρόκειται για το τελευταίο λόγιο κάποιας περιοχής έχετε ε, ε, Υποδείξει κάποια συγκεκριμένη περιοχή ε, Επειδή Ο Δήμος Εξετάζει κάποιες προτάσεις Που έχουμε κάνει Έχουμε δεσμευτεί ακόμα να μην βγούμε Και να ανακοινώσουμε εμείς Το αφήνουμε Στον στο δήμο. δήμο Για να μπορέσει ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις Που έχουμε κάνει Και σε προτάσεις που έχει κάνει και ο Δήμος της Αθήνας ε, να το ξαναδούμε και όταν θα καταλήξουμε κάπου να υπάρξει η σχετική πρωτοβουλία από το Δήμο.